Φαίνεται ότι στα χέρια της νέας δημοτικής αρχής, του νέου δημάρχου, του κυρίου Αλέξη Καλοκαιρινού, ότι περνά το θέμα με την αναπροσαρμογή της αυξήσης των δημοτικών τελών. Γιατί για άλλη μια φορά τα πράγματα δια της περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο οδήγησε το ιδιότυπο μποϊκοτάς δημοτικών συμβούλων που δεν εμφανίστηκαν, είχε ως αποτέλεσμα η συνεδρίαση να μην ληφθεί υπόψη, καθώς δεν υπήρξε απαρτία και έτσι να μην έχουμε δεδομένα. Η μία πόρτα ήρθε από την αποκεντρωμένη διοίκηση με την ακύρωση της απόφασης. Έτσι όπως ελήφθη η απόφαση αυτή περί αύξησης των δημοτικών τελών, τελών κοινόχρηστων χώρων. Και η δεύτερη με την μη επιλογή δημοτικών συμβούλων να πάρουν μέρος σε αυτή την διαδικασία της, δια της περιφοράς συνεδρίασης που ξεκίνησε την Παρασκευή το απόγευμα στις 4 και έληξε στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας. Έβλεπα και μια ανακοίνωση από την Λαϊκή Συσπήρωση, τη Δημοτική Παράταξη Ηρακλείου, με τις καταγγελίες της αναφορικά με αυτό τον τρόπο, δηλαδή την διαπεριφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να περάσει το θέμα. Ο χρόνος ούτως ή άλλως όμως, κύριε Δημήτρη Βρύσαλη, που είσαστε επικεφαλής της παράταξης, μέχρι 31 του μήνα έχει περάσει και μάλλον το θέμα περνάει στην επόμενη Δημοτική Αρχή, έτσι. Κύριε Δουλειάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως η Δημοτική Αρχή, αφού απέτυχε να περάσει τις αυξήσεις των δημοτικών τελών στο διαζώσει σε Δημοτικό Συμβούλιο, που εκεί εκφραστήκαν οι έντονες αντιδράσεις και οι δικές μας αλλά και των σωματείων και των φορέων που ήταν μέσα, επιχείρησε με αυτό το διαδικαστικό τεατρύπι την ίδια μέρα στο να γίνει η συνεδρίαση ηλεκτρονικά, που και εκεί η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφάσισε ότι ήταν παράνομος ο τρόπος που ελήφθηκε, και βεβαίως και τώρα με την αποχή των δημοτικών συμβούλων που ήταν και πλειοψηφία, κάτι που έκανε ανενεργή την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Πάντως από πλευράς του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης ξέφρασε την άποψη, το βλέπω στην εφημερίδα Νέα Κρήτη σήμερα, ότι κακώς την ακύρωσε την απόφαση η αποκεντρωμένη διοίκηση την πρώτη, καθώς υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά, όπως και η ηλεκτρονική ειδοποίηση πρόσκληση, έτσι ώστε να μπορεί να ειδωθεί, να εξεταστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι ήταν εκεί και ψήφισαν όσοι έπρεπε να ψηφίσουν. Κοιτάξτε, αν δείτε, ανανικά τι λέει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η ουσία είναι η μία, ότι τα δημοτικά τέλη, οι φόροι που ήρθαν εισηγητικά να ψηφιστούν, ήταν άδικοι, ήταν ενάντια στις ανάγκες των Ηρακλειωτών, ήταν συνέχεια του άδικου κρατικού προϋπολογισμού που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, που φορτώνουν νέα βάρη και στους, και στους κατοίκους αυτού της πόλης και σε όλη την Ελλάδα. Άρα νομίζω ότι ανεξάρτητα από την διαδικασία που τηρήθηκε, εμείς βάλαμε και την ουσία ότι θα έπρεπε να υπάρχει ελάφρυνση των Ηρακλειωτών από τα δημοτικά τέλη που έρχονται να προσθεθούν και στους μεγάλους φόρους που ψηφίστηκε από τον κατοικό προϋπολογισμό και ταυτόχρονα να φορολογηθεί και βεβαίως η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να χρεώνει τους Ηρακλειώτες, τους κατοίκους, τους εμπόρους με αυτή την τεράστια αύξηση, και την ίδια ώρα ο οργανισμός λιμένος Ηρακλείου, το ιδιωτικό λιμάνι, αυτή τη στιγμή να απαλλάσσεται από δημοτικά τέλη. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μην δίνονται τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί εδώ και χρόνια από το κεντρικό κράτος στη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου και σε όλες τις δημοτικές αρχές, και την ίδια ώρα από αυτόν τον πενιχρό κρατικό προϋπολογισμό που δίνεται στους Δήμους να παρακρατείται το τέλος των απορριμμάτων που έχουν να κάνουν με τη διαχείρισή τους. Άρα, κυρία Δουλγεράκη, αυτό που πρέπει να κάνει ο ηρακλειώτικος λαός, και βεβαίως και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι παρόντες, αλλά και αυτοί που οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα κάνουμε και την επόμενη πενταετία στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, είναι να βάλουμε φράγκο
συναγμό, να αντισταθούμε και βεβαίως να σταματήσουμε αυτή την αφέμαξη που ανεξάρτητα με τον τρόπο που θα γίνει, με ποιο τρόπο θα αποφασιστεί, δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Μα ούτως ή άλλως, προσέξτε να δείτε τώρα, τα οικονομικά είναι δύσκολα από τη μία. Το Δήμο Ηρακλείου. Οι κρατικές ή κεντρικές επιδοτήσεις προς τους Δήμους είναι θέμα όλων των Δήμων και το γνωρίζετε αυτό. Είναι πενιχρά σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν. Δεν ξεχνάμε και εκείνη την παράμετρο την οποία είχε θέσει ο κύριος Καλοκαιρινός, ο εκλεγμένος δήμαρχος, εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, όταν είχε βγει εκείνη η πρώτη απόφαση περί αύξησης των δημοτικών τελών κατά 30%, ότι είναι ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως μπορεί να μεν ως χρόνος να μας διευκόλυνε για να έχει μια ρευστότητα, μια καλύτερη λειτουργία η καινούργια δημοτική αρχή από 1η-1η-2024, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο θα επανεξεταζόταν, όπως έλεγε. Θυμάμαι αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Καλοκαιρινός, διότι έπρεπε να αναπροσαρμοστούν. Το 2024 θα τα πληρώναμε όλοι με αυτό το 30%. Αλλά έλεγε από την άλλη ότι πρέπει να ξαναδούμε την εμπορικότητα των δρόμων, να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε κάθε δρόμο, σε κάθε περιοχή, ποιες είναι οι αξίες οι οποίες υπάρχουν, να μην τα έχουμε όλα έτσι οριζόντια, για να δούμε πώς αυτό σαν δημοτικό τέλος επιβάλλεται, έχει να κάνει και με τις παροχές της δημοτικής αρχής, δηλαδή τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία θα έπρεπε να είναι και σαφώς πιο αυξημένα, έτσι, οι παροχές μάλλον αυτές, τα ανταποδοτικά τέλη. Κατάλαβετε, εμείς διαφωνούμε με την ανταποδοτικά τέλη σαν παράταξη. Δεν μπορεί αυτά που έχει πληρώσει ο Ηρακλειώτης μία και δύο φορές να τα ξαναπληρώνει στο όνομα ότι θα έχει ανταποδοτικό όφελος. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι για να έχει καθαριότητα, να έχει ηλεκτροφωτισμό, για να έχει, αν θέλετε, παιδεία, να έχει υγεία, να έχει αντιπλημμυρικά έργα, θα πρέπει να τα ξαναπληρώσει δύο και τρεις φορές. Δεν ακούσαμε από καμία δημοτική παράταξη και του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και αυτών που θα είναι η πλειοψηφία στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που πολλοί από εκείνους τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν στην λίθεν αντιπολίτευση, τώρα να διεκδικούν να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη. Αποδέχονται τα ανταποδοτικά τέλη και λένε ότι η σφαγή των Ηρακλειωτών θα γίνει με πιο δίκαιο τρόπο. Όταν σε σφάζουν, κυρία Τουγεράκη, δεν υπάρχει δίκαιος και άδικος τρόπος ή λιγότερο δίκαιος ή λιγότερο άδικος. Mm. Υπάρχει άδικος τρόπος σφαγής των Ηρακλειωτών. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα και οι Ηρακλειώτες θα πρέπει βεβαίως να διεκδικήσουν να μειωθούν και στην πορεία να καταργηθούν βεβαίως ελαμφρύσεις για μονογονικές οικογένειες, να υπάρχουν κρατική χρηματοδότηση για την υγεία του, για την παιδεία του, για τους παιδικούς σταθμούς, για τα ανταποιημνικά έργα. Και όχι, αν θέλετε, να εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Δήμων μηδέν κονδύλια και με το βλέμμα στραμμένο στην τσέπη των Ηρακλειωτών. Αλλιώς θα μιλάμε για μια νέα φοροαφέμαξη που θα έχει τη βούλα και τη νέα δημοτική αρχή. Γιατί πολύ ωραία είναι τα λόγια να λες ότι θα είμαι κοντά στους Ηρακλειώτες και στις συνηθίες, αλλά το να είσαι κοντά σημαίνει ότι θα προασπίσεις τα δικαιώματά του, τις ανάγκες του και την τσέπη του. Και όχι θα του βάζεις από το ένα τσέπη, θα του βάζει το κεντρικό κράτος το χέρι και από το άλλο η τοπική αρχή στο όνομα της ανταποδοτικότητας. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σήμερα η τοπική διοίκηση έχει μετατραπεί σε ένα μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους και βεβαίως εξειδικεύει αυτή την πολιτική. Mm. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα, θα πάει και υπάρχει αντισεισμική προστασία. Αυτό πώς θα γίνει, με μηδέν χρηματοδότηση από το κράτος ή στο όνομα ότι δεν μας δίνει το κράτος θα κάτσουμε να κλιπαρούμε ή και θα κάτσουμε να παρακαλούμε, θα κάνουμε συναντήσεις, που καλές είναι συναντήσεις με υπουργούς, αλλά την ίδια ώρα όλο αυτό το πλαίσιο είναι προσαρμοσμένο στον δημοσιονομικό χώρο και στην επενδυτική βαθμίδα. Θα την αμφισβητήσει η δημοτική αρχή η καινούργια ή θα υποταχθεί σε αυτό το πλαίσιο? Κατά τη γνώμη μας έχει ήδη υποταχθεί και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι τα ωραία λόγια που λέγονται ότι θα τα ξαναδούμε σημαίνει θα ξαναδούμε τον τρόπο που πολύ πιο εύκολα, όπως λέει η δημοτική αρχή, θα το τα πάρουν του Ηρακλειώτη χωρίς να το πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό κιόλας πρωτοστατήσαμε μαζί με το Σωματεία να μην ληφθεί η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να καθυστερήσουμε, αν θέλετε, αυτό την αντιλαϊκή αφέμαξη και βεβαίως δεν βάλαμε μόνο το θέμα της διαδικασίας. Είναι και η ουσία. Γιατί στην ουσία κρύβεται, αν θέλετε, όλη αυτή η φορολογία που το επόμενο διάστημα θα προέρχει.
Γιατί δεν είναι ότι θα βάλει 0, τόσο ευρώ πάνω ένα φόρο στον κάτοικο της Αλικανασού, των Μεσαβελιών ή των Δειλινών. Είναι συνολικά η ακρίβεια που υπάρχει στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ, σε αυτά που πληρώνουμε για τα παιδιά μας, σε αυτά που πληρώνουμε για την υγεία μας, σύν αυτά που θα πληρώνουμε στο Δήμο. Φτάνει ως εδώ. Φτάνει ως εδώ και θεωρούμε ότι ήταν κέρδος των Ηρακλειωτών που καθυστέρησαν έστω αυτή η ψηφισμένη αύξηση των δημοτικών τελών να ενισχύσει τον αγώνα του και το επόμενο διάστημα και ανεξάρτητα πότε θα έρθουν ή αν έρθουν ή αν ψηφιστούν να μην εφαρμοστούν, κυρία Εντονιέρακη. Μια απόφαση που έπρεπε να ληφθεί πέρυσι τον Νοέμβρη, αλλά που έλεγε και η ισχύ της απόφασης των δημοτικών τελών, αλλά δεν το έπραξε πέρυσι ένεκα των εκλογών, για να μην πάρει και κανένας δημοτικός σύμβουλος το κόστος αυτό, να μην το αναλάβει πάνω του πολιτικά, γιατί είχαμε και τις εκλογές, έτσι. Κοιτάτε να δείτε, γι' αυτό κιόλας η δύναμη του λαού μας είναι αυτή. Έχουν την οργή και το φόβο του λαού μας. Και τοπικά και κεντρικά. Το ότι πολλές αποφάσεις αντιλαϊκές, κυρία Βρυγεράκη, δεν ψηφίζονται την ώρα τους, βέβαια μπορεί να ψηφιστούν το επόμενο διάστημα, δείχνει και τι δύναμη έχει ο λαός μας όταν συλλογικά, όταν οργανωμένα παλέψει για το δίκιο του. Γιατί, κοιτάτε να δείτε, από 1η-1η του 2024 θα έχουμε ένα προϋπολογισμό που θα βάζει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη του κριτικού. Θα έχουμε ένα προϋπολογισμό, εφόσον ψηφιστεί τώρα ή αργότερα, που θα βάζει το χέρι στην τσέπη του. Και από την άλλη, θα υπάρχουν συσσωρευμένες ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν. Δηλαδή, δεν πρέπει να ανοιχτεί ο Ηρακλειώτης, και εδώ πρέπει να σηκωθεί κύμα οργάνωση και αλληλεγγύης, να του παίρνουν το υδρόμετρο, να του παίρνουν, αν θέλετε, από την τράπεζα τα όποια λεφτά έχει, γιατί υπάρχουν οφειλές στο Δήμο, που πολλές από αυτές, κυρία Βουλιάκη, οι περισσότερες έχουν να κάνουν ότι δεν μπορεί ο κόσμος να πληρώσει ακόμα και αυτά τα τέλη που βάζει η Δημοτική Αρχή. Ούτως ή άλλως, όλα αυτά θα τα έχουμε μπροστά μας και τη νέα Δημοτική Αρχή και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε και μαζί. Τώρα, βέβαια, με την ιδιότητα πλέον του Περιφερειακού Συμβούλου από τη δική σας την πλευρά, κύριε Βρύσαλη, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δήμο Ηρακλείου, αυτό το θέμα προς το παρόν το αφήνουμε στην άκρη. Περιμένουμε από τη νέα χρονιά και από τη νέα Δημοτική Αρχή. Και δεν ξεχνάμε ότι εκκρεμεί και η απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, στην οποία έχει προσφύγει η ΟΕΒΕΝΗ από κοινού μαζί με το Εργατικό Κέντρο στις 13 του Δεκέμβρη, σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση περί αύξησης των δημοτικών τελών, αλλά και το ύψος των δημοτικών τελών. Όλα αυτά είναι μπροστά μας, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και βεβαίως και πρέπει να υπάρχει και επαγρύπνηση από τα σωματεία του Ηρακλείου. Βεβαίως, όποτε και όταν έρθει και με ποιο τρόπο έρθει, να υπάρχει μια αποφασιστική παρέμβαση ώστε να ματαιώσουμε τα όποια σχέδια υπάρχουν, γιατί ακριβώς μπορεί να έγινε ένα βήμα πίσω ή να υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση. Το σχέδιο όμως είναι αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, που νομίζω ότι θα είναι οδυνηρό αν και εφόσον εφαρμοστεί στο σύνολο ή ένα μέρος του. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα και να πούμε και να πιεστεί ακόμα περισσότερο και η νέα Δημοτική Αρχή για τις υπόλοιπες μέρες, αλλά και η επόμενη πολύ περισσότερο, το ότι να μην εφαρμόσει κάτι τέτοιο. Να μην εφαρμόσει δηλαδή την προσπάθεια και ιδιωτικοποίησης και άλλων φορέων και άλλων υπηρεσιών του Δήμου, να σταματήσουν οι αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες για υπηρεσίες που θα έπρεπε να έχει μόνιμο προσωπικό ο Δήμος, κυρία Βρυγεράκη, που αυτή τη στιγμή έχει αποψηλωθεί και την ίδια ώρα στο όνομα το τι να κάνουμε, τεράστια ποσά φεύγουν για εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ θα μπορούσε και με τα μισά να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στους Δήμους, να υπάρχουν οδοκαθαριστές, να υπάρχουν, αν θέλετε, σύγχρονα μέσα ώστε να μπορεί ο κόσμος που εργαζόμενοι να κάνουν και ποιοτικά και ασφαλή τη δουλειά και τη δουλειά τους, και ταυτόχρονα να σταματήσουν να υπάρχουν τα τροφεία στους γονείς που είναι ακόμα ένα βάρος που θα πρέπει να πληρώσουν για πράγματα που έχουν πληρώσει και που υπάρχουν ανάγκες διαχρονικές και δεν προκύψανε ούτε από τη μια μέρα στην άλλη. Να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα και στο Δήμο μας, να υπάρχει αντιπυρική προστασία και βεβαίως να υπάρχει και αντισεισμική προστασία. Ό,τι έρχεται. Γιατί καλά είναι τα σχέδια. Καλά είναι τα σχέδια.
Καλά είναι τα σχέδια. Καλά είναι τα σχέδια και οι ασκήσεις επί χάρτου, αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να υπάρχουν χώροι που θα μπορεί ο ένας ιρακτιώτης, αν κούφια η ώρα γίνει ένα σεισμός, να μπορεί να πάει. Να υπάρχουν δρόμοι που να μπορεί να περάσουν πυροσβεστικά ή οτιδήποτε χρειαστεί. Και να υπάρχουν υποδομές και προσωπικό που να μπορεί να καλύψει. Αναφέρεστε στα χθεσινά και στα όσα υπόθηκαν χθες υπό τον κύριο Λέκα και υπό τον κύριο Συνολάκη, εδώ από το Ηράκλειο, σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεγάλη άσκηση. Μάλιστα. Ακριβώς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεγάλη άσκηση και τα υπόλοιπα όσα δεν υπόθηκαν που πήραμε έτσι την προκαταβολή από εσάς, στη συνέχεια θα τα πούμε και με τον κύριο Λεονταράκη. Σας ευχαριστώ πολύ προς το παρόν, κύριε Βρύσσαλη. Καλημέρα.